Γεια σας, κάνε μαζί. Hi. Σήμερα βρίσκομαι στο αρχηγείο του γνωστού και μη εξαιρεταίου Γιώργου Κεραμίδα. Για όσους δεν τον ξέρετε, που είμαι σίγουρη ότι τον ξέρετε, είναι επαγγελματίας make-up artist, ασχολείται με πάρα πολλά είδη μακιγιάς. Θα περνάνε και δουλειές του αυτή τη στιγμή από την οθόνη για να δείτε. Α, ναι. Θα τα βάλω. Ατελειά. Ναι, όπως βλέπετε το σημερινό βίντεο θα είναι αρκετά μεγάλο, διότι θέλω να χωρέσουμε εκεί μέσα όλη του την... όλη, δεν χωράει σε ένα βίντεο, την τεχνική του, τη ματιά του, όλα αυτά τα πράγματα, όλα όσα έχει να μας πει. Οπότε αν σας ενδιαφέρει να δείτε πώς συνέβη αυτό, διαχειρός Γιώργου Κεραμίδα, πάμε να ξεκινήσουμε. Και ελπίζω μην βαρεθείτε. Ξεκινάω, κάτσε αυτήν την κάμερά μου. Μπράβο, η κάμερα είναι αυτή. Λοιπόν, ξεκινάω. Εντάξει, ξεκινάω με primer ματιών, παίζω και με τις δύο. Ναι. Το κάνω έτσι. Βεβαίως. Γιατί είμαι πάρα πολύ εμπειρος. Πράιμερ ματιών στην Nebula. Ποιο είναι το πράιμερ ματιών για πες μας. Α, σαν το πράιμερ έτσι λέγεται. Και το Nebula τι είναι αυτό. Λοιπόν, το Nebula είναι make-up γελογράφο. Έχει μέσα σιλικόνη και είναι σχεδόν στεγνό make-up. Πάρα πολύ αφρή και στεγνό. Φουλ ελαστικότητα λόγω σιλικόνης που έχει. Οπότε εγώ στο πράιμερ μου θέλω να το δώσω λίγο χρωστική. Πώς όλο το μάτι. Εγώ γενικά δεν κάνω πολύ φυσικά, ούτε σε άλλο. Τα ήρεματα, soft flesh. Όχι, δεν τα θέλω αυτά. Βαριέμαι λίγο. Δηλαδή που το κάνουμε. Ας το ευχαριστηθούμε. Οκ, ας αρχίσω τα σιγουράκια. Ας αρχίσω μια λάμψη, απλά λάμψη, τίποτα άλλο. Άρα το σιγουράκι για σένα είναι λάμψη. Πες μου, κοιτάς το πρόσωπο και τεντώνεις εδώ μεταξύ σε είδα. Τι εξετάζεις σε αυτήν την περίπτωση. Φρύδια πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε στο δικό σου θα ήθελα να σου είναι εδώ. Όχι εδώ. Okay. Εδώ μαγριεύει. Όσο χαμηλά είναι το φρύδι, τόσο πολύ μαγριεύει το πρόσωπο. Αχ, εμένα αυτό μου αρέσει. Άμα δεις τα σκίτσα, τα κόμιξ, οι κακοί χαρακτήρες, οι κακές μάγισσες. Σαν την Κρουέλα, ναι. Είναι εδώ, αυτό είναι κάτω και αυτό είναι ψηλά. Ακριβώς. Δηλαδή στο θέατρο όταν μου ζητάνε να κάνω ένα χαρακτήρα που είναι πιο άγριος, πάντα ξεκινάω τις εκφράσεις εδώ πέρα. Βάζω εδώ πέρα τις γραμμές, κάνω δύο γραμμές εδώ ανάμεσα στα φρύδια, σηκώνω το φρύδι πάνω, εδώ κάνω γωνίες πάντα. Πάντα αυτό είναι ο ρωτοθήκη. Αυτό μου αρέσει τρελαίνω με το θέατρο γιατί δίνω. Αλλάζω τελείω το ρωτοθήκη. Όταν μου λένε παχινέτο, όταν μου λένε κάτω φτωχό, κάτω πιο πλούσιο, πιο ντίβα, κάτω. Και προσπαθώ με το μακιγιάζ να αλλάξω ρόλους. Και πάντα εγώ εμπνέομαι από τα κόμιξ. Λοιπόν, έβαλα μια σκιά SP, μια στην powder κοραλό φωτεινή. Και το πήρα ένα χάλκινο, το οποίο γενικά παίζω εγώ λίγο με τα χρώματα στην αρχή, τα οποία μετά δεν θα μείνουν καθόλου. Απλά θα πει το κάνω. Δεν ξέρω γιατί το κάνω. Το κάνω πάντα έτσι για να μου δώσει έμπνευση. Και μετά σιγά σιγά δίνω ένταση. Ξεκινάω πρώτα με τα ήσυχα. Δηλαδή έβαλα κοραλί, τώρα πάω στην κόχη, δουλεύω την κόχη σου τώρα, κάτι πιο χάλκινο. Χάλκινο, αλλά ηρυδίζω από ό,τι είδα και όχι μάτ, έτσι. Όχι μάτ, καθόλου ακόμα. Απλά να ξεχωρίσω αυτό με αυτό. Το κινητό με την κόχη, τίποτα περισσότερο. Δες τώρα, θα παίξω με cream eyeliner. Αλλά δεν έχει. Δεν βρίσκω πολύ έξυπνο να ξεκινήσεις κατευθείαν με το cream liner. Οπότε τι κάνω. Ξεκινάω πάλι από τα σίγουρα. Ξεκινάω με σκιές. Μια καφέ σκιά λοιπόν είδα τώρα. Μια καφέ σκιά, μάτ, το οποίο το χρώμα δεν είναι καθόλου σκούρο. Λέγεται dark brown, αλλά δεν είναι καθόλου dark, καθόλου σκούρο. Τώρα το λινέτ δεν ξέρω. Ακριβώς πάνω από την τελευταία λεπαρίδα σου δίνω ένταση. Το αφήνω να φύγει προς τα έξω. Δεν βάφω έξω το μάτι σου, το σβρώχνω, το σβήνω. Το καλό είναι την τεχνική που κάνω, ότι δεν έχω βάλει make-up. Οπότε δεν με ανησυχεί καθόλου να κάνω να μου φύγει το πινέλο πιο δεξιά, πιο αριστερά, πιο κάτω. Λοιπόν, Γιώργο, πες μας λίγο. Με τι make-up ασχολείσαι γενικά, με τι είδους make-up, τι θα έλεγες ότι είναι. Δεν ξέρω. Είδες, δεν κατηγοροποιείσαι κάπου. Ξέρω. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, κάνεις και θέατρο, κάνεις και μεταμφιέσεις και προσθετικά και beauty και νύφη. Και πιο instagramικό, ξέρω εγώ, πιο δραματικό, ας πούμε. Και body painting κάνεις. Κάνω body painting, αλλά, δεν είσαι, αλλά όταν, ξέρεις, όταν λες body painting, ο άλλος νομίζει. Δεν λες ένα body painting. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν ζωγραφίζω. Κάνω τελείω σουρεαλιστικά αυτά που κάνω, τα σχέδιά μου στο body painting. Είναι αλλά είναι body painting. Είναι ζωγραφική στο σώμα. Είναι σώμα, ακριβώς. Απλά ο άλλος το έχει πάρει σαν το body painting ότι πρέπει να κάνεις με τα λούδα. Εγώ να βάζω κάπου τα λούδα. Όχι, δεν χτίζεις χαρακτήρα, δεν είναι fantasy, δεν και καλά. Είναι δικό σου. Θα βγει κουλίλε. Ναι, θα τη λυπεύθερο σίγουρα. Απλά θέλω να δώσω λίγο περισσότερη ένταση. Δίνω και μένω εδώ να αποφασίσω πόσο έξω το θέλω. Πάντα σε αυτό βοηθάει ο καθρέφτης. Εμένα τουλάχιστον βοηθάει πάρα πολύ ο καθρέφτης. Λοιπόν, λέω συνήθως ότι για μένα υπάρχουν τρία ζευγάρια μάτια. Ότι ο make-up artist έχει τρία ζευγάρια μάτια. Πρώτον, τα δικά του που βλέπει από κοντά. Και συνήθως εγώ με αυτό βλέπω το δέντρο και χάνω το δάσος. Δηλαδή, βλέπω τη λεπτομέρεια και δεν βλέπω τη γενική εικόνα. Γι' αυτό το δεύτερο ζευγάρι μάτια είναι ο καθρέφτης που βλέπει τις θέσεις των ματιών, των χαρακτηριστικών, όλα αυτά. Βλέπει ρεαλιστικά πώς θα φαίνεται στον άλλον άνθρωπο που σε κοιτάει από απέναντι. Και τρίτο ζευγάρι μάτια είναι η φωτογραφική μηχανή που την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν μπορώ εμένα να με εμπιστευτώ στο 100%. Ακριβώς. Η φωτογραφική μηχανή είναι προδότης. Είναι προδότης. Δεν έχει κανένα έλεος. Και είναι χειρότερο το βίντεο. Μου της πάει πάρα πολύ η φωτογραφία. Γι' αυτό και εγώ με γυμνό μάτι θεωρώ ότι το blending, ας πούμε, έχει τελειώσει μέσα σε 5 λεπτά. Ακριβώς. Κάνω κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο, ώστε στη φωτογραφία να βγει αξιοπρεπές στο τέλος. Λοιπόν, παίρνω μια σκιά και πάει αρκετά από κάτω. Είναι αυτό που ως μαθητές μου το κάνω αυτό. Κάνω. Αυτό το λατρεύω που το κάνεις, που περιγράφεις και το μαξιλαράκι του ματιού μαζί. Όχι τη γραμμή των βλεφαρίδων, πας από κάτω από τη σακουλίτσα δηλαδή. Πατέρα από κάτω. Είχα περιέργεια να δω πώς θα το κάνεις σε μένα που έχω κουκουλίτσα στην εσωτερική γωνία
και δεν έχω εσωτερική γωνία. Το βλέπεις ότι είναι καλυμμένη εδώ. Ναι, εκεί δεν θα πάω να κάνω αλεξιμνάδο. Θα διαβάσει ότι πέρα από εκεί μέσα, ότι δεν έχω μείνει και μπροστά. Ναι. Οπότε προσαρμόζομαι κι εγώ. Τι είπες, έχω διαβάσει, άρα προσαρμόζομαι. Αυτό είπες πριν. Πάντα. Διαβάζει ένα πρόσωπο. Θα σου πω το μάθημά μας λοιπόν. Όταν ξεκινάω, το πρώτο πράγμα που λέω είναι ας διαβάσουμε τον καμβά μας. Το διαβάζουμε πρώτα το δέρμα του, να δούμε τι δέρμα έχει, πώς ξέρει την παρότητα, σπυράκια, να ξέρω αν θα δρώσει, αν θα είναι ξηρό, αν θα το μένω το δέρμα σου, να ξέρω τι make-up, τι primer, τι face κρέμες, απ' όλα. Και το άλλο είναι ότι διαβάζουμε μορφολογικά το δέρμα σου, δηλαδή το πρόσωπό σου. Να ακούω καλά σου στην ουσία, πόσο πετάω, όχι ένα τετράγωνο, τρίγωνο, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω, αλλά αν είναι. Πάω ζώνη, βήμα-βήμα, κούτελο. Ναι. Έχω φίτρες, δεν έχω, βγαίνει έξω, μεγαλώνει. Πάω φρύδια. Ανεβάζω πάνω, θα βγάλω. Πρέπει να αφαιρέσω τριχάκια, να προσθέσω, να παχύνω. Μάτια, να βάλω κάτι. Τι μάτια έχω, είναι κάτω, κατεβαίνουν, ανεβαίνουν. Είναι, έχω απόσταση, δεν έχω, το κινητό είναι μέσα. Γωνίες. Έχω παχουλό πρόσωπο. Άρα πρέπει να βγάλω, δεν έχω. Ή όπως λέω στο μάτι σου, εσύ με τώρα που ξαναγείρω στο μάτι σου, έχω μητούλα. Δεν έχω μητούλα, πρέπει να προσέξω. Έχω μάγουλα. Θα πρέπει να δώσω να βάλω τη σκίασή μου. Την κάνω έτσι, να την κάνω κάτω, να την πάω έτσι, να σκιάσω κάθετα, οριζόντια. Πού να βάλω τις σκιές μου. Και επίσης τι χρώμα σκιές θα βάλω. Να βάλω ψυχρά χρώματα για σκιές ή ζεστά. Μύτη, ανάλογα χείλη, πηγούνι, κόκαλα, λαιμό, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε τα παιδιά μου είναι να διαβάσουμε και αναλύσουμε το πρόσωπο. Πριν ξεκινήσουμε make-up. Είπες και κάτι φοβερά σωστά που δεν το έχω ξανακούσει γενικά. Ανέφερες τις φύτρες. Και θεωρώ πάρα πολλές φορές ότι το σχήμα του προσώπου ορίζεται από τη γραμμή των μαλλιών επάνω, δηλαδή η οποία αλλάζει κιόλα πολύ συχνά. Κάτω είναι το σαγόνι, πάνω είναι αυτό. Ακριβώς δεν είναι. Δηλαδή το πρόσωπο που το βλέπουμε στα βιβλία, ξέρω εγώ, ο ιδέες και τετράγωνο και όλα αυτά, δεν λαμβάνει υπόψη αυτό, τα μαλλιά πώς φυτρώνουν. Αυτό είναι βιβλία, είναι μεγάλο λάθος. Είναι για σκίσεις. Αυτό είναι βιβλία λοιπόν, έχει γίνει από ζωγράφους. Δεν έχει γίνει από μεγαπάρτις. Έχουν γίνει από ζωγράφους που πάνε και προσπαθούν να φτιάξουν ένα τριζιάστο πρόσωπο στο χαρτί. Με τις τεχνικές τους. Ναι. Εδώ κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Και τώρα ξεκινάω με το cream eyeliner. Καφέ, παίρνω το ίδιο πινέλο και πάω ΣΥΡΙΖΑ. Χαμηλά και τα διακλείσει το μάτι σου καλύτερα. Εδώ. Τραβάω, ξεκόνω λίγο πάνω και πάω ακριβώς πάνω στη λεφαρίδα. Απλώνω το eyeliner. Δεν με νοιάζει να κάνω καμιά αυτή γραμμή. Το τραβάω λίγο έξω και πρέπει να δουλέψω πολύ γρήγορα για να κάνω ένα μικροσκοπικό blending. Στην ουσία θέλω να το σβήσω τώρα. Στην ουσία δίνω ένταση χαμηλά και το σβήνω απαλά. Αυτό που κάνω τώρα προφανώς θα μπορούσα να κάνω μολύβι ή μια σκιά σκούρη. Αλλά δεν μου αρέσουν οι σκιές στα μολύβια. Το μολύβι καταρχάς νομίζω ότι μπορεί να τρέξει ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι αδιάβροχο, δεν είναι τόσο σταθερό. Σκιές δεν σου δίνει την ίδια άνεση. Δεν σέρνεται με τον ίδιο τρόπο, δεν γλιστράει στο βλέπω. Ναι, αυτό το πιο λέξε. Αυτό είναι τέλειο. Μένω χαμηλά και δίνω ένταση. Και τώρα θα βάλω και μαύρο μετά όμως. Βάζω από το καφέ. Σβήνω το καφέ μου και μετά βάζω μαύρο για να δώσω την ένταση μου, το βάθος. Το οποίο το έκανες λοιπόν, πες μας το εξής. Έβαλες πρώτα σκιές. Πρώτα σκιές. Και τώρα βάζεις κρεμό. Ναι, γιατί έτσι. Άρα αυτό υποτίθεται κατά τη στρατηγή, τον κανόνα του και καλά πρώτα κρέμες μετά. Παρόμοια σκόνη. Ναι. Ναι, όμορφο. Τώρα δεν παίρνει τόσο ασήμαντο να βάζεις. Ίσως μου κλειδώνει τη σκόνη που έχω βάλει από κάτω το cream liner. Και επειδή έχω βάλει τη σκιά από κάτω, μου κάνει καλύτερο blending. Πραγματίσου, μην ακούσεις κανένα όσο και απαγορεύεται. Δεν απαγορεύω, κάνω ό,τι θες το make-up. Κάνω όπως μου στάρεις εσύ, βάψω ό,τι θες, χρησιμοποιήσα τη μάσκαρα για χραγιόν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Απαγορεύω μερικά πράγματα βασικά. Απαγορεύω να αφήσεις τα πινέλα σου. Να έχεις κάτι τσιγάρο και να προσπαθείς τον άλλο. Απαγορεύεται να πιάσεις το κεφάλι του άλλου από εδώ πέρα και να το πάρεις έτσι, το μισό αυτό που βλέπω. Να αφήσεις το πρόσωπό του, να φύγουν οι σκιές, να φύγουν οι σκιές από τον κάτω. Καλά, σε καμία περίπτωση. Αυτά απαγορεύω. Κανόνες υγιεινής, εντάξει, δεν. Άρα από άποψη αισθητικής δεν απαγορεύεις τίποτα. Τίποτα, ε. Όχι, θα αφήνω πάντα ελεύθερους. Άσχετα με τα μάτια, λοιπόν, είναι χάλια. Cream liner μαύρο τώρα. Οκ, πάμε να το γλύψουμε λίγο. Πάω από κάτω στο μάτι σου. Κάποιοι φλένε. Κάποιοι πιο σκληροί. Έχεις πολύ απαλό άγγιγμα. Βάζω λίγο μπόδι και ποσότητα γιατί θέλω να πιάσω τώρα τον πάνω. Και να τραβήξω εδώ λίγο έξω και να βάψω λίγο τις λιφαρίδες σου. Δηλαδή στην ουσία θέλω να κάνω το eyeliner σαν να χύθει και λίγο απ' έξω. Στηρίζω την λιφαρίδα, ναι. Σβησμένο εκεί πέρα. Τότε μπλεντάρω λίγο. Θα αρχίσω και θα μπλεντάρω τη γραμμή. Φαίνεται μια σκίαση, μια πιο ωραία σκίαση, κάτι πιο φυσιολογικό. Οπότε έτσι παίζω εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν τώρα βάζω cream liner μαύρο και το σβήνω λιγότερο από ό,τι έσβηνα πριν το καφέ. Οπότε να υπάρχει το καφέ, υπάρχει η πρώτη σκιά, μετά υπάρχει το καφέ και τώρα υπάρχει το μαύρο. Πιο αχνό. Όσο πιο κοντά στις λεφαρίδες είσαι, τόσο πιο σκούρο και όσο πιο πολύ βγαίνει. Ακριβώς, το κάνω να κάνω ένα μικροσκοπικό σμόγκι στην ουσία. Δηλαδή. Εγώ τώρα αυτό που θέλω, το άλλο που θέλω είναι να μην σταματάει. Δηλαδή, αυτό τώρα που διώχνω εδώ πέρα, θέλω να το ενώσω, να μην έχει το βράδυ, να φύγει με τη σκιά σου. Okay. Να πάρει σκιά τώρα ματιών. Και τώρα δουλεύω εδώ πέρα. Είμαι εδώ, δεν με κάνει το μάτι σου. Έχω έρθει εδώ πέρα και δουλεύω εδώ πέρα. Παλά, χαϊδεύω. Και προσπαθώ να κάνω αυτό εδώ πέρα. Δουλεύω εδώ.
ώστε να βγει ή να χαθεί. Να σβήνει και μετά να το ενώσω με τις άλλες σκιές που θα κάνω σε λίγο. Λοιπόν, παίρνω μαύρη σκιά τώρα και τοποθετώ λίγο έξω από το μάτι σου. Εκεί πέρα που ψηλό καταλήγει το μαύρο gel eyeliner. Πέφτει η κόχη σε το σημείο. Δίνω ένταση. Σε τι βαθμό, Γιώργο, διορθώνεις σχήματα προσώπου με τις σκιάσεις, με τα κοψίματα? Σε μικρό? Προσπαθώ σε μεγάλο. Προσπαθείς σε μεγάλο, ε? Ναι. Το οποίο το κάνεις και για φορέσιμα μακιγιάζ ή κυρίως για φωτογραφικά μακιγιάζ? Για φορέσιμα. Όσο με παίρνει το κάνω. Όσο με παίρνει. Δεν με παίρνει, εννοείται, πολύ. Αλλά όσο με παίρνει, προσπαθώ να το κάνω να το αλλάξω τελείως. Εγώ για φορέσιμα μακιγιάζ, ας πούμε, το κάνω σε τόσο μικρό βαθμό που πολλές φορές μπορεί να μην το κάνω καν. Ας πούμε στη μύτη δεν το κάνω. Στη μύτη δεν το κάνω εγώ. Η μύτη είναι το πρώτο πράγμα που λέω πάντα. Όχι, δεν με ανησυχώ για εδώ. Ανησυχώ για την καμψή μύτη. Αυτή η ανοησία που υπάρχει, που λένε ότι. Πάλι θα πω κακιά. Έχει καμψή μύτη, θα σκίασε λίγο και δεν θα καμψή πλέον. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να πει. Στα λεφτά. Θέλω να το χτυπήσω αυτό στα λεφτά. Η μύτη είναι το πρώτο πράγμα. Είναι σκοτάδι. Όχι, έχει από το πρόσωπο. Ακριβώς. Δηλαδή, πρώτο, όταν χτυπάει το φως σου, τη μύτη βλέπω πρώτα. Ναι. Αυτό το σημείο. Και μετά βλέπω όλα τα άλλα πίσω. Ναι. Το φως έτσι έρχεται και μετά. Άρα το πρώτο πράγμα που θα δει ο παρατηρητής είναι τη μύτη σου. Αν εδώ λοιπόν εγώ σκιάσω, θα λένε ότι. Λέω, σε σκοπήσω λίγο. Κάτι έχει εδώ πάνω. Θα σου πούνε όλοι. Όπως οτιδήποτε ξεφεύγει πάρα πολύ. Δηλαδή μεγάλο μυτερό πηγούνι, α πούμε. Που λένε κάνει σκίαση από κάτω. Ναι, αλλά σκίαση φαίνεται σαν μουσι. Πολύ πράγματα. Στο τέλος, ναι. Ελάχιστα. Στο μέτωπο θεωρώ μπορείς να κάνεις τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ εδώ πέρα μπορείς να κάνεις περισσότερα. Ναι. Εδώ παίζω πάρα πολύ ωραία. Τι λες? Θα σου πω το άλλο που γίνεται λάθος. Αυτοί που δουλεύουν μόνοι τους γενικά τα παιδιά. Οι YouTuber περισσότεροι, οι γυναίκες, η ανάγκη τους που γίνανε YouTuber ήταν γιατί ήταν όμορφα κορίτσια όλα, είχαν μεγάλες αποστάσεις. Και ό,τι για να κάνανε, έβγαινε ωραίο το μακιγιάζ πάνω τους. Έτσι λοιπόν, αφού βγαίνει ό,τι κάνανε ήταν ωραίο, ασχοληθήκαμε αυτό. Τέλειωσε το. Αλλά έχουν το ιδανικό πρόσωπο. Έχουν το τέλειο πρόσωπο. Οπότε οι γραμμές τους, όντως, αυτό που κάνουν αμέσως δίνει τέλεια. Γράφει απίστευτα. Και οι κάμερες και η κάμερα και τα φώτα, όλα αυτά. Δεν με νοιάζει, έχουν το πρόσωπο. Αλλά η γλυκούλα όμως που δεν έχει ένα πρόσωπο σπίτι που κάθεται και είναι λίγο έτσι παχούλο και κάνει αυτό, δεν γίνεται να βγαίνει έτσι. Ναι, κατάλαβα. Η άλλη που δεν έχει μαύρο και πήγε εδώ πέρα, η άλλη που έχει περισσότερα, η άλλη που μπαίνει μέσα, η άλλη που είναι παρμοφωμένη τετράγωνη, τελείωσε εδώ πέρα, βγαίνει τελείωσε εξ αυτό. Χρειάζεται άλλες σκιάσεις. Άλλες σκιάσεις, ναι. Αλλά όχι, τις κάνουν έτσι. Γιατί η κοπέλα αυτή έτσι το έδειξε. Η κοπέλα αυτή έχει το τέλειο πρόσωπο. Ναι, ακριβώς. Και τώρα πάμε και άλλο eyeliner τώρα. Αλλά το κάνω πιο κάτω τώρα. Και βάζω ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο eyeliner. Τα αφήνω πάντα εδώ πέρα, φτάνω σε ένα σημείο, τα αφήνω ήσυχο και πάω φρύδι τώρα. Παίζω με τα τρία cream liner. Σαχάρα, έμπονι και κακάο. Αυτά τα τρία. Και φτιάχνω το χρώμα της τρίχας και λίγο φλαγιστό. Και κάνω μίξ. Αυτά τα τρία χρώματα βάζω τα πάντα. Εμένα, ας πούμε, κατεβαίνει πολύ κάτω αυτό. Πότε το θέλω. Θέλω να σηκωθεί εδώ. Ιδανικά θα ήθελα να βγάλω μια σειρά από κάτω, που δεν θα κάνω. Η καρδιά μου. Οπότε θα παχύνω για το φρύδισο από πάνω. Θα το φέρω λίγο εδώ. Θα το ξεκινήσω από εδώ λοιπόν. Και θα σιώσω εδώ. Άρχισε σου πέρυσι, θα σου κάνω άλλα πράγματα. Το χρόνο θα σου κάνω άλλα πράγματα. Γιατί δυστυχώς δεν ξέρω γιατί απλά σου το εξηγεί αυτό. Αλλάζει το. Εντάξει, ναι. Επηρεάζομαι κι εγώ από τη μόδα. Εξελίσσεται κανείς, ναι. Μπράβο λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν. Σαν make-up artist το 2019, σε αντίθεση με το 2009, για παράδειγμα, τι διαφορές εντοπίζεις που έχουν επέλθει λόγω social media? Τι διαφορές εντοπίζεις στην αισθητική σου? Πώς έχουν επέλθει, δεν είναι θέμα αυτό, πώς εγώ τις βρίσκω και δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν. Ναι, εσύ πώς έχεις επηρεαστεί. Εγώ δηλαδή, αν δω δουλειά μου τότε, θα γελάω. Δεν θα το δω. Κατάλαβα. Με συγχαίρομαι, λέω, δεν ήξερα να βάφω. Και επειδή δύο χρόνια να μου πεις, ο κόσμος πώς έχω τα σεμινάρια μου. Νιώθω τώρα δηλαδή ότι είμαι στα καλύτερά μου. Και αλλά κάθε χρόνο νιώθω έτσι. Αυτό που λες πραγματικά ισχύει. Δηλαδή, και εγώ βλέπω από δύο χρόνια πριν, από πέντε χρόνια πριν, όπως λες. Δηλαδή, σκέφτομαι έπρεπε να. Άλλο χέρι. Ναι, να πάω να, ξέρω εγώ, να φυτεύω ντοματούλες στον ταΐγετο. Δεν έπρεπε να ασχολούμαι με αυτό τότε. Από κάπου τέλος πάντων παίρνεις αφορμή και εξελίσσεσαι σε κάθε χρόνο. Συνήθως είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Δηλαδή και τι βλέπεις και εμπνέεσαι και τι αισθητήριο αναπτύσσεις εσύ ο ίδιος. Θεωρείς ότι θεωρώ αυτό. Ότι επηρεάζει το Instagram και ο YouTube. Αυτό. Θεωρείς ότι επιταχύνεται λόγω social media? Νομίζω, το ότι αλλάζει η κρίση. Νομίζω, βέβαια, έτσι πιστεύω. Και εγώ ότι δεν το θέλω, αλλά επειδή και εγώ όμως παρακολουθώ, δηλαδή λέω ας έχει το κινητό μου και μπαίνω κατευθείαν και βλέπω make-up. Είναι αρρώστια αυτό πλέον. Δηλαδή ανησυχώ για τον εαυτό μου. Όχι, εγώ το κάνω δηλαδή, συνέχεια. Πόσο ψυχάκι του Παναγία μπορεί να είσαι, σταμάτα το κλείστο. Δηλαδή πήγαινε τουαλέτα, ξέρω, κάνε κάτι άλλο. Θέλω να κάνω κάτι, βιάζομαι και λέω κάτσε να δω λίγο αυτό. Αν το δω λίγο αυτό, μαγειάζει. Παναγία μου. Αυτή είναι η πόρωση. Αν είμαστε άρρωστοι. Το να θες μεσάνυχτο να κάτσει να γυρίσεις βίντεο. Να κάνει μακιγιάζ, α πούμε. Και εγώ, γιατί μου βγήκε φυσικά και λέω να γυρίσει βίντεο? Γιατί στα βίντεο εκτονώνομαι, βγάζω ό,τι δεν πρόκειται να μου ζητήσει σχεδόν κανεί να κάνω. Δηλαδή body painting, α πούμε, μπορεί να μην μου ζητήσει κάποιο για 6 μήνες. Βέβαια. Λέω εγώ τώρα. Ποια είναι η δική σου διέξοδος, δηλαδή, ωραία, λες έχεις όρεξη ανά πάσα στιγμή. Τι κάνεις? Πάνε να βάψω εδώ πέρα. Α, τέλεια.
και λες έλα να παίξουμε. Ναι, πάντα πάντα το κάνω αυτό, το κάνω το χειμώνα. Mm. Το καλοκαίρι το κάνω εύκολα. Τι κρύε νύχτε χειμώνα λέει. Αλλά το χειμώνα το κάνω συνέχεια. Φωνάζω φίλε μου και έρχονται και βάφω. Και κάνω live, ξέρει, τα κάνω live τον κόσμο. Mm. Όλο αυτό το πράγμα που τον κόσμο πεθαίνω, ρε, να με ρωτάνε, να λένε διάφορα. Να λέω όχι. Μα και εγώ τσακωνόμαστε. Εν μέρει και γι' αυτό κάνω YouTube κιόλα. Δηλαδή κι εσύ, άρα, σ' αρέσει αυτή η ανατροφοδότηση και η επικοινωνία, απλώ με άλλο μέσο. Με το Instagram και τα live και αυτά. Κάνει χαρά λίγο εγώ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή όλα αυτά που κάνετε εσεί, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, λόγω εξοπλισμού εννοείς και. Λόγω μοντάζ. Αν είχα έναν άνθρωπο να σου πει ότι ανάξα να το κάνει αυτό και μου έλεγε βουνάω να ακούει κάποιο τώρα και έξω. Και θέλει να κάνω. Και θέλει να έρθει να κάνω δικό μου βίντεο και να με το μοντάρει. Ευχαριστώ, δέχομαι. Ξέρεις ποια είναι η κατάρα με αυτό και σε τι διαφέρει ο YouTuber επίσης από τον make-up artist που απλώς τον τραβάει με κάμερα. Το ότι ο YouTuber νομίζω λόγω του μοντάζ διαλέγει ποια μέρη της προσωπικότητάς του εκείνος να αφήσει μέσα στο βίντεο ή να αφαιρέσει. Και έτσι σιγά σιγά διαμορφώνεται το brand του. Ως πιο χαρούμενος ή πιο αυστηρός ή πιο δεν ξέρω τι. Ενώ αν πάρεις έναν επαγγελματία, νομίζω θα αφήσει μέσα μόνο ότι είναι χρήσιμο. Δεν ξέρω αν θα του κόψει ή αν θα θέλει, αν είναι στη δικαιοδοσία του να αφήσει και τα αστεία σου και τις αμήχανες στιγμές και να παίξει με την προσωπικότητά σου δηλαδή. Γι' αυτό το YouTube κιόλας έχει κάνει τόσο σουξέ, γιατί ναι μεν μαθαίνεις κάτι, αλλά τελικά ταυτίζεσαι και με τον άνθρωπο που βλέπεις. Λες, θα μπορούσαμε να είμαστε φίλες. Ακριβώς, το γνωρίζεις. Ναι. Και το συμπαθείς ή όχι. Συνεχίζω με τα φρύδια. Ναι. Το τρίο, το αγαπημένο μου αυτό. Και παίρνω λίγο από το φως. Και πάω να σε χαρακώ στα φρυδάκια. Άρα το χαράκωμα του φρυδιού που λες είναι αυτό. Το περιγράφεις από κάτω, ε. Mm. Και αυτό δεν επηρεάζει το blending που έχεις κάνει στις σκιές ή δεν φτάνει. Μου αρέσει. Γιατί το blending, άμα είδες, δεν το έχω πάει μέχρι πάνω. Ναι. Πάντα μένω κάτω. Οπότε θα ανακατέψω μετά τη σκιά το make-up. Θα τα σβήσω μαζί. Οπότε γι' αυτό και τώρα αυτή τη στιγμή κατεβάζω το make-up πιο χαμηλά. Για να ενωθεί σχεδόν με τη σκόνη μου. Και αναφέρθηκες πριν στις σχολές. Πες μας η δική σου εμπειρία, ποια είναι από αυτό, ως μαθητής εννοώ. Όχι ως. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Για πες. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχα καθηγητές σε παιδί μου τότε που δεν ήταν καθηγητές. Δούλευαν έξω. Δούλευαν στον χώρο. Είναι πολύ σημαντικό να μην είναι καθηγητής ο άλλος. Να δουλεύει στον χώρο και στα λέει πώς έχει. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν εγώ αυτό που λέω στα παιδιά, δηλαδή, ότι σπάει πάρα πολύ που του μιλάνε για διαφήμιση, μακιγιάζ διαφημιστικό. Και να μην έχουν κάνει διαφήμιση. Με ενοχλεί πάρα πολύ γιατί του λένε για εκπομπή τηλεόραση και να μην ξέρουν ότι έχουν αλλάξει κάμερες και να έχουν μπει στα ίδια τότε. Αυτό δεν έχει κάνει τηλεόραση. Άρα, α πω, απαγορεύεται να πέσει τηλεόραση. Ναι. Δεν σε παίρνει. Βάζω το χρυσό. Γιατί μου δίνει μια κίτρινη κατάσταση που εγώ λατρεύω τις κίτρινες γυναίκες. Και έλεγες και παλιά, θυμάμαι, ήθελες πάντα να κάνεις μοβ smokey eyes. Τώρα το έχεις. Ναι, παλιά έκανα τσιγανός μοβ. Πιο παλιά τσιγανός πράσινες. Έβαζα μια πράσινη που είχα αγαπήσει. Και σε πράσινα μάτια. Σε όλα. Τώρα περνάμε στο make-up. Τι make-up θα κάνουμε. Εδώ, ας πούμε, τώρα δεν έχω να καλύψω κάτι. Οπότε θα βάλω ένα πολύ ελαφρύ make-up. Αυτό λέγεται Ultra Fluid Foundation. Το παίρνω σε μεγάλη σκευασία, γιατί είναι μικρό βγαίνει. Απλά εγώ το δουλεύω πάρα πολύ αυτό το make-up και βάζω το παίρνω σε μεγάλη σκευασία. Θέλει τώρα να σου έβαλα αυτό το make-up. Ωραία, είναι σχεδόν το χρώμα σου. Θα βάλω λίγο πιο σκούρο μέσα. Έχω βάλει και blend μέσα, οπότε καταλαβαίνει. Είναι πολύ ελαφρύ. Βάζω και blend, οπότε είναι ακόμα πιο ελαφρύ. Και έτσι λοιπόν ξεκινάω. Ξεκινάω σκιές. Παίζω με αυτό το πινελάκι. Αυτό το πινέλο και το προϊόν είναι. Το τρίο. Ωραία. Η ρόδα μου. Παίρνω το σκούρο και ξεκινάω με ζεστό πρώτα. Και τι κάνω. Έρχομαι. Και βλέπω ακριβώς πότε χρειάζεσαι. Τώρα εσύ προφανώς το φωσφοβετερίο. Οπότε θα παίξω έτσι. Δεν θα παίξω έτσι. Δεν έχω να κόψω τίποτα. Mm-hmm. Άρα ακολουθώ κατευθείαν από καλά σου. Δεν αλλάζω τίποτα πάνω σου. Απλά θα κάνω πιο έντονο. Απλά αποφασίζω μερικές φορές μου αρέσει να μην πηγαίνω ευθεία στα χείλη. Αλλά μου αρέσει αυτό που το βγάζει το καθένας. Να κατεβαίνω, να κατέβω κάτω. Να πάω εδώ θέλω. Άντε. Σε σένα τώρα. Δεν θα μπω μέσα στα χείλη σου. Εδώ θα ανέβω πάνω. Θα σβρώξω προς τα πάνω και εδώ θα κατέβω προς τα κάτω. Θα μπω μέσα περίπου κανονικά και θα φύγω και λεμό. Το πονάρω λίγο, παλά το μαλακώσω και τα αφήνω έτσι. Θα το κάνω δηλαδή, θα το κάνω μετά. Μάλιστα το κάνω όλα μετά. Εξαιρετικό ο τρόπος που βάφω στην ουσία είναι αυτό που κάνω τώρα γιατί με χειρίζω τρόπος, πολύ πιο εύκολα. Ναι. Απλά μέσα το κάνω σε ζωγραφική γιατί το παραβάλλω καλύτερα έτσι. Mm. Δηλαδή πάντα ακόμα και στις νύφες μου δουλεύω, θέλω τον χρόνο μου. Πήρα ζεστό καφέ, οπότε τώρα παίρνω εδώ πέρα. Και θέλω να βάλω ψυχρό, πιο γκρι πράσινο να έχει. Να το βάλω εδώ, δεν το σβήσω. Απλά για να δεις τη διαφορά. Τη βλέπεις που πρασινίζει αυτό. Πλέον είναι το κατεξοχήν χρώμα του contouring, αυτό είναι το γκριζοπόν. Είναι... Αυτό θέλω. Του ουσία ξέρω δύο αποχρώσεις να βάλω αυτό το χρώμα, γιατί δεν το έχω έτοιμο. Οπότε παίρνω δύο καφέ και βγάζω το χρώμα που θέλω. Όπως στη μύτη, ας πούμε, θα κάνω σκιές, αλλά μόνο με αυτό. Και εδώ, ας πούμε, δεν σταματάω, ενώνω, κλείσω. Με την κόχη του ματιού. Mm. Το ενώνω, το γεφυρό το κάνω ένα αυτό. Και την απλώνω, την κατεβάζω, τη σβήνω. Πάμε χιλάκια. Με το ίδιο καφέ. Ναι. Κάνω μια σκίαση λοιπόν γύρω σου στα χείλη. Όπου θα φαίνεται σαν μουστάκι για έχει. Παίρνω τώρα. Φώτα. Αυτό είναι καμουφλάζ.
και λέγεται D1W το χρώμα. Είναι αγαπημένο μου χρώμα για μένα αυτό. Ωραία. Το βάζω γιατί έχει ροζ μέσα και μου αρέσει κάτω τα μάτια να βάζω ροζ. Ναι. Δερμακόλος. Ναι. Ουσία το καμουφλάζ έχει μέσα κερί, έχει χρωστική. Και είναι αυτό που είχες πει πάρα πολύ σωστά, ότι δεν χρειαζόμαστε foundation και concealer. Αυτό είναι foundation, αλλά το βάζουμε ως concealer. Ακριβώς το κάνουμε πάντα, δεν χρειαζόμαστε concealer. Και το διαλύσουμε το blend. Πάντα βάζω blend μέσα. Πες μας και τι είναι το blend, γιατί εγώ το λέω και διαλυτικό, το λέω και διάφορο. Το blend λοιπόν είναι ένα υγρό στοιχείο με βάση τη σιλικόνη μέσα. Είναι νερουλό σχεδόν, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πάρα πολύ υγρό. Και στην ουσία έχει βγει για να ρεώνει τα make-up και να του δίνει ελαστικότητα λόγω σιλικόνης που έχει, να μην σπάνε σε γραμμές, σε εκφράσεις και λόγω σιλικόνης επίσης δίνει και μια μάτα, ένα μάτα αποτέλεσμα. Λοιπόν, παίρνω πάλι ένα flat πινέλο και τώρα χαρακώνω το μάτι. Α, κάνεις χαράκωμα. Όχι αστεία. Αυτό που κάνω τώρα εγώ που λέω χαρακώνω. Το κάνουν όλοι. Στην ουσία πρώτα χαλάω το κάνω αυστηρά, το κάνω σιγά σιγά κουτσου. Και το, εγώ μετά πρώτο κάνω αυστηρά και μετά το σβήνω. Στην ουσία απλά η τεχνική είναι αυτή που διαφοροποιεί. Δηλαδή το κάνω με άλλο τρόπο. Και τώρα παίρνω το ίδιο φως και βάζω ακριβώς χαρακώνω το φρυδάκι από πάνω. Και το σβήνω όπως θα πάρω. Δηλαδή με δώσω φως και εδώ πέρα πάνω το φρύδι. Μ' αρέσει εδώ πέρα να έχει φως. Και σβήνω και αυτό όπως θα πάρω. Δώσω λίγο φως εδώ πέρα. Οκ, okay. Και εδώ είμαστε λοιπόν. Έτοιμη λέει. Αυτό που κάνουμε τώρα δηλαδή με το φως και τη σκιά, αμέσως κατανοείς τι θέλω να πετάξω έξω. Δηλαδή, βλέπεις τα φώτα που έχουν βγει, αμέσως βλέπεις τους όγκους που θες να βάλεις, τα βάθη σου. Είναι ξεκάθαρο πώς φέρει το φως και τη σκιά. Οπότε τώρα λοιπόν πάμε να τα σβήσουμε όλα αυτά. Ξεκινάω με τα φώτα μου εγώ πάντα. Και δουλεύουμε αυτό το σουγκαράκι. Γιατί νομίζω ότι το σουγκαράκι εδώ πέρα, ότι υπάρχει περισσότερο δέρματο. Μου κουμπώνει καλύτερα το make-up μέσα στη τσιριτίδα και δεν σπάει. Ακόμα δεν σπάω τη γραμμή. Απλά σβήνω το make-up, το κλειδώνω καλά μέσα. Και έρχομαι εδώ. Και απλά χτυπάω δύο παλά εδώ. Στην ένωση. Τα μπονάρω και σπάω. Και μετά λίγο απλά έτσι. Χαλαρά. Να είναι ομαλή η διαβάθμιση αυτή. Ακριβώς, αυτό πρέπει να πετύχεις. Να το μπλεντάρισμα. Και το πέρα του make-up. Πάω στις ενώσεις ξανά και παντρεύω τα δύο. Εκεί γιατί βάζεις φώτα, για πες. Τι είναι ο περίγραμμα, δεν είναι ένα αυστηρό περίγραμμα στα χείλη, ξεκάθαρο και αυστηρό. Που το καλό με αυτό το φως που κάνω είναι ότι σε λίγη ώρα θα φαίνεται, θα πέσει. Ωραία και είναι για οριοθέτηση κυρίως. Όλα τα φώτα, αυτό που δίνω, όπως και στα μάτια. Μαλακώνω λίγο. Μαλακώνω. Παίρνω πάτη πλανάκι από αυτό και έρχομαι. Και πάω να σπάσω εδώ παλά τις γραμμές μου. Άρα πας πάρα πολύ ανάλαφρα και κρατάς και την πινέλα από πίσω-πίσω. Και απλώς κάνεις σχεδόν κυκλικές κινήσεις για να... Κυκλικές, δεν ξέρεις. Τώρα σπάω το φρύδι. Το φως κάνω το φρύδι. Βλέπω. Με blending πινέλο, Με ένα πινέλο, ναι. Με δαρίσματος, μαλακώνω. Και ενώνω τη σκιά, δηλαδή με το make-up. Το κάτω ακόμα δεν το έχω σβήσει το μάτι από κάτω. Αφήνω έτσι για αρχή. Δεν με έχω πασχολεί ακόμα. Τώρα παίρνω ένα πινέλο τέτοιο που είναι μακρύτριχο. Και παίρνω πάλι την πρώτη σκιά, θυμάσαι την καφέ. Την καφέ. Με την που ξεκίνησα. Και πάω να δουλέψω την κόχη τώρα. Να παντρέψω, να δουλέψω την κόχη. Γιατί δεν δουλέψα καθόλου το πάνω μέρος του ματιού. Οπότε έρχομαι τώρα με το πινελάκι μου και κουμπάω ίσα ίσα εδώ. Και αγκαλιάζω. Θέλω μια παλή σκιά εδώ. Και αυτό το φέρω σιγά σιγά προς τα έξω. Και είναι που λες ότι τώρα θα δέσει και με τα κοψίματα, Ακριβώς. Και σημαντικό το πινέλο. Εδώ δουλεύω έτσι, ενώ εδώ έρχομαι το κοινό κάθετα και δουλεύω. Και πάω ακριβώς πάνω κάτω και μαλακώνω όσο θέλω εγώ να μαλακώσω. Καθένας δηλαδή πάνω στη φάση. Δηλαδή με κάνω νύχι, το μαλακώνω τελείως, το σβήνω, το λεπταίνω αρκετά. Όταν κάνω κάτι πιο θεγραμμικό, το αφήνω έτσι. Και μετά παίρνω ένα πινελάκι. Δε, σαν αυτό, είναι πάντα στελό, αλλά είναι πολύ μαλακή τρίχα του. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ μαλακή τρίχα. Και εδώ παίρνω μια σκία, μια σκία. Κιτρινό ξανθιά, αλλά δεν το βρίσκω εγώ το. Είναι αυτό το χρώμα. Εδώ. Μια θερμή. Ναι, είναι κάτι. Ήρεμο. Πολύ ήρεμο. Και έρχομαι με αυτό και τα κρατάω λίγο ακόμα το κάτω. Το κλικένει πάρα πολύ. Παίρνω μια λιμπαρή σκιά. Αυτό είναι μπαρές τόσο πολύ, ναι. Ένα λεπτό πινελάκι και έρχομαι κάτω το μαύρο σου και προσπαθώ να κάνω μια λεπτή γραμμή. Και στο ενδιάμεσο κάνεις ένα σάντουιτς. Α, μπράβο αυτό. Πω, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η αδυναμία μου. Σάντουιτς είπες. Σάντουιτς, ναι. Μαύρο, γυαλιστερό και από κάτω καφέ. Και αυτή τη σκιά είναι για πες. Πάρε σκιά.
Είναι παλέτα. Είναι δηλαδή παλέτα κυρίως για δημιουργικό μακιγιάζ, αλλά την έχεις. Όχι, όχι, είναι μια παλέτα για οτιδήποτε. Ναι, λοιπόν, σχέσεις είναι. Λοιπόν, αλλά μεταλλικές όμως οι σχέσεις αυτή. Είναι αυτή η παλέτα. Α, είναι ωραία. Μεταλλικά όλα τα χρώματα. Τέλει. Και δουλεύω κάτω free, στο κινητό καπά και το δουλεύω full δηλαδή αυτά. Τα κάνω πολλά με αυτά. Είναι από τις αγαπημένες μου παλέτες αυτή. Λέω πάρα πολύ. Τέλει. Κουμπώνω πάνω σε αυτό holographic. Δηλαδή το οποίο τι είναι, pigment. Σκόνη, ναι. Pigment. Ωραία. Ιριδίζουσα σε χρώμα τη σαμπάνια. Μετά πάω, κάνω το φρύδι. Παίρνω πάλι το, ένα pigment, το ίδιο θα πάρω. Παίρνω ένα πλακέ πινέλο και βάζω ακριβώς εδώ. Παίρνω το πινέλο, βάλω τη σκούρα μου. Και έρχομαι και σπάω από πάνω, κάνω εδώ δεξιά, αριστερά πάω κάτω το σκούρο μου. Α, αυτά έχετε κολλήματα του σκούρου, ε. Ενώ σβήνω το σκούρο μου χαμηλά, είμαι σίγουρο ότι έχει σβήσει χαμηλά. Και από τότε τι έκανα, τώρα έχω αφήσει μια πολύ λεπτή γραμμή φως. Και έτσι παίρνω το πινέλο αυτό και την κάνω πάνω κάτω. Και έτσι θα προωθεί αυτή η γραμμή και θα ανοίξει. Λοιπόν, άκου να δεις τι κάνω στα χέρια τώρα εγώ. Παίρνω το πινέλο του make-up και σβήνω λίγο το καφέ, το μπαλακώνω. Θέλω μια σκίαση γύρω-γύρω μόνο. Και θέλω κάτι να καφετίζει για να βάλω γύρω-γύρω έξω. Το δικό σου λεφίλιο στα θεό πάνω. Εντάξει. Τι φάς τώρα, δικό σου λεφίλιο. Τι φάς. Μετά παίρνω το 36. Ροζίζει ελαφρώς κι αυτό. Έτσι στη ζωή, γιατί από χρωσή να παίρνει πιο ροζ. Άρα κάνεις και εδώ contouring. Κάνεις αυτή τη μετάβαση με τα δύο αυτά. Αφήνω έτσι προς το παρόν, βάζω πούδρα και μετά συνεχίζω. Πούδρα, γιατί, για πες. Γιατί αλλάζει το χρώμα του λίγο. Το βάζω και σταθερότητα, εντάξει μου δίνει σταθερότητα, αλλά τα σβήνει κι άλλο, μου τα κρατάρει κι άλλο και μετά βάζω καμπάνω κραγιόν. Και έτσι έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πιο σβησμένο. Παίρνω silver. Ωραία, αυτό είναι το πιο χρώμα. Silver. Silver. Παίρνω ένα πινελάκι. Παίζει ρόλο αυτό επειδή μαντεύω θα μας ρωτήσουν. Έχει να κάνει καθόλου υποτόνωση του δέρματος, θα βάλει silver ή gold. Ωραία. Αυτά με τους υποτόνους, πραγματικά, έχω διαβάσει πολλά βιβλία. Καθόλου κανένα δεν με ενδιαφέρει, δεν συμφωνώ κανένα. Δηλαδή βλέπω τώρα να αλλιεί τους τόνους, τους υποτόνους και αυτά. Τι μοιάζει. Α, το χρώμα της είναι έτσι, αλλιώς δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή απλά μερικές φορές μου κόβουν την ελευθερία. Τώρα λοιπόν συνεχίζω με τα holographic. Τα pigments. Yeah. Oh. Έτσι βάζω το λιπαρό από κάτω. Γιατί δεν είναι πούδρα. Βάζω το λιπαρό από κάτω για να παίζω τις σκόνες. Για αρχή παίρνω το solar. Που το βάλαμε πριν. Κάνω το φρύδι σου και στο μάτι. Και τώρα παίρνω και το βάζω ακριβώς εδώ. Πάνω στο λιπαρό μου να κλειδώσει. Άρα σε τάρεις το κρεμόδες προϊόν με πούδρα, αλλά αυτό. Μετά παίρνω λίγο rainbow. Πιο χρυσοπράσινο. Και βάζω λίγο και πίσω. Παίρνω rainbow. Και μετά παίρνω το hologram, το χρώμα. Κάνω λίγο ροζ. Το βάζω για ροζ. Δεν θες το ροζ για λάμψη, για υγεία. Το θες για λάμψη και για τέτοια πράγματα. Ναι, να πούμε την υγεία, αφού είναι ζεστό χρώμα. Τι είναι την υγεία του, κάνει τη δουλειά του. Θα δείξω μια μύτη, βάλω και στη μύτη σου. Λοιπόν, βάζουμε πούδρα. Ποια πούδρα χρησιμοποιείς? Συνήθως δουλεύω την High Definition, αλλά τώρα δουλεύω την Tafel. Ωραία. Θα σου δώσει. Οπότε έρχομαι εδώ κάτω και κλειδώνω αυτή. Ποιο lipstain είναι αυτό? Το latte, δουλεύω πάντα. Δηλαδή είναι μάτι γυαλίζει. Θα συμπληρώσω τώρα λίγο 25 από πάνω, το πρώτο περίγραμμα, λίγο έξω. Πάμε μαχαλίτα, πιο χαμηλά. Και κάτω, Παναγία μου. Κάτω, εγώ βάζω κάμποσο, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα που έχεις εδώ πέρα. Δάσος, τι σε έβαψα. Θα μπορούσα να φάω μια μάσκα. Ποια είναι τα κριτήριά σου για μια καλή μάσκα? Νικολάη. Να κάνει κοπάκια. Ωχ, ποια το κάνει αυτό. Όλες. Νομίζω δύσκολα. Ναι, ενώ. Ποια είναι που δεν κάνει κοπάκια. Πολύ δύσκολο. Ναι, θα βρεις. Γι' αυτό δεν είμαι ευχαριστημένος με καμία. Εγώ λοιπόν θέλω να έχουν η ρίζα τους ένταση. Προσπαθώ να πω καλά και κάνω λίγο σιγά σιγά επιμονή. Λοιπόν, λεφαρίδες. Πάρα πολύ. Για να δούμε. Για κοίτα μου και λίγο χαμηλά. Να τις μετρήσω πρώτα. Να με πρώτα σκόψω. Βάζω την πλήγη κορφάκια θα βάλω. Ποια είναι η λογική σου, Γιώργο, τώρα που βάζεις τη λεφαρίδα, δηλαδή την πιέζεις πού, στις άκρες πρώτα. Πάντα στις άκρες. Η μέση δεν με νοιάζει ιδιαίτερα.
Οι άκρες ακούγονται, μην το πιέζω και εδώ πέρα, αλλά ναι. Οι άκρες πετάγονται. Ιδανικά για μένα είναι να μην κλείσει το μάτι. Το μάτι να κοιτάει χαμηλά. Όταν το μάτι κλείνει, το δέρμα ζαρώνει. Ωραία, άρα εσκολύνει την νεφαρίδα σε ένα λυγισμένο θεσσαλωμένο δέρμα. Ναι. Και μετά όταν ανοίγει, τεντώνει το δέρμα και έτσι πετάγονται οι άκρες. Φιλικά light μου βγήκε. Αλλά έχει ένταση τριγύρω, η οποία κάνει και τα μάτια να φαίνονται λίγο πιο ανοιχτόχρωμα, ειδικά και με το φωτισμό αυτό. Ναι, είναι το απλό το γήινο. Βγήκε για ένα πρόχειρο βίντεο κλιπ. Close και έτσι δερματί χρώμα. Και κλείνουμε τη σπρέι. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Και φυσικά αφήστε μου τη γνώμη σας για όλα όσα ακούσατε, για όλα όσα είδαμε σήμερα. Επίσης, στο κουτί των πληροφοριών θα έχω και τα social media του Γιώργου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Γεια σας. Bye.